Συναδέλφισες και συνάδελφοι, σε λίγο ξεκινάει η ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας και την Υπουργό Παιδείας. Είναι οι εκπρόσωποι μιας κυβέρνησης που αρνείται να συναντήσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων, παρά το ότι ζητήθηκε και παρά το ότι μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί τούτη την ώρα λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής. Να μας ενημερώσει, λέει η κυρία Υπουργός. Μας τα είπε όμως από χθες. Θα πρέπει να εξηγήσει εδώ και τώρα γιατί τον Ιούνι, για να λειτουργήσουν τα σχολεία, έπρεπε να βρίσκονται 15 μαθητές στην τάξη και τώρα πρέπει να βρίσκονται 25 και 30. Πρέπει να δώσει μια εξήγηση. Η απάντηση είναι γνωστή. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, δεν διαθέτουν χρήματα για τις λαϊκές ανάγκες, για την παιδεία, για την υγεία, αλλά μονάχα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και για τα κέρδη τους. Είναι γνωστό ότι σε τούτες τις συνθήκες τρία πράγματα χρειάζονται για την ομαλή λειτουργία, για την αναγκαία λειτουργία των σχολικών μονάδων. Χρειάζονται χώροι, χρειάζονται εκπαιδευτικοί, χρειάζονται καθαριστές και καθαρίστριες. Ούτε ένα από τα τρία ικανοποιεί αυτή η κυβέρνηση. Της λέμε ότι εδώ και τώρα πρέπει να διορίσει όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Θα χρειαστούν πολύ περισσότεροι βέβαια για τούτες τις ιδιαίτερες συνθήκες. Θα χρειαστούν πολύ περισσότεροι χώροι. Μπορεί αν θέλει να τους βρει. Ξέρουν που βρίσκονται αυτοί οι χώροι. Είναι αυτές οι κυβερνήσεις που κλείσανε χιλιάδες σχολεία σε όλη τη χώρα. Μπορούν λοιπόν και πρέπει να τα ανοίξουν. Και αν δεν φτάνουν, να βρουν και άλλους δημόσιους χώρους. Μπορούν εδώ και τώρα να μονιμοποιήσουν αυτές τις ταλαιπωρές καθαρίστριες και καθαριστές που σηκώνουν όλο το βάρος της καθαριότητας στα σχολεία, χωρίς να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους με μια σταθερή και μόνιμη δουλειά παρά το βραχνά της ανεργίας. Ούτε αυτό λοιπόν, παρά το ότι το ζητάνε πάρα πολλοί δήμοι σε όλη τη χώρα. Είναι φυσικό, λογικό το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Τη λύση θα την επιβάλλετε όλοι εσείς. Που πρέπει να γίνεται, πρέπει να γίνουμε πολύ πολύ περισσότεροι. Και μαζί με την νεολαία, μαζί με τους γονείς, μαζί με όλο το λαό, να διεκδικήσουμε η εκπαίδευση να λειτουργήσει με βάση τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Και αυτή η πανδημία, η διαχείρισή της να γίνεται με βάση τις λαϊκές ανάγκες και όχι τις ανάγκες των ξενοδόχων και των μεγάλων αεροπορικών εταιριών. Γεια σας, καλή δύναμη, καλό αγώνα. Εμείς θα τα πούμε ένα κεράκι στην Υπουργό Παιδεία σε λίγο. Γεια σας. Ο μόνος δρόμος είναι